Όσα ξέρει η Μαρία με την υποστήριξη του Κούλβιτ. Cool Γεια παιδιά μου, τι μου κάνετε, είμαι η Μαρία Σουλωμού. Ακούτε το Όσα ξέρει η Μαρία. Πω, τι χαμό από γράμματα είναι αυτό, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Δεν ναι, χαίρομαι δηλαδή που έχετε προβλήματα. Χαίρομαι <laughs> που μου τα στέλνετε. Και συνειδητοποιώ ότι πάνω κάτω όλοι τα ίδια προβλήματα έχουμε, παιδιά. Ναι. Φοβερό πράγμα. Εν περιπτώσει, από εδώ και πέρα αποφάσισα ότι κάθε εβδομάδα θα προσπαθώ να έγινε δύο προβλήματά σα τη φορά. Οπότε για να μου βάλω κάποιο φρένο, γιατί εμένα αν μαθήσει να μιλάω, δεν σταματώ ποτέ. Θα βάλω κάποιο timer. Για να δούμε πώ θα λειτουργήσει αυτό. Λοιπόν, λέω να ασχοληθούμε λίγο με τα ερωτικά σα. Τα στηβάζω αυτό τον καιρό. Δηλαδή είναι πολλά τα γράμματα με προβλήματα καρδιά, τα καρδιακά που λέω εγώ, τα οποία είναι και μ, κάποια λίγο πιο σοβαρά από άλλα. Πάμε στο πρώτο γράμμα. Αγαπημένη μου Μαρία, είμαι με κάποιον εδώ και έξι χρόνια. Μπράβο. Είχαμε χωρίσει για μερικού μήνε πέρσι και αυτό από τι πρώτε και όλε μέρε άρχισε να βγαίνει μάλι. Το κατάλαβα εγώ και πληγώθηκα πολύ. Μιλούσαμε όμω αραιά και πού. Εγώ έλειωνα, ήμουνα στα πατώματα, κλάματα κλπ. Και, και, όταν άφησε την άλλη κοπέλα, μου είπε ότι εμένα ήθελα ακόμα, αποφασίσαμε να γίνει μια επανασύνδεση και συνεχίσαμε ξανά μαζί. Εγώ όμω το σκέφτομαι συχνά και με πληγώνει. Π.χ. του κάνω εικόνα μαζί, την κάνω στόκ στο Instagram, συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί τη. Πόσο λάθο και άσχημα αυτό. Και κάνω σκέψει ότι μπορεί να ήταν λάθο αυτό που είχε κάνει και δεν θα έπρεπε να είμαστε μαζί ακόμα ένα χρόνο τώρα. Κάπω σαν απιστία το νιώθω, σαν να με πρόδωσε. Αν σκεφτώ με τη λογική όμω, ίσω να μην είναι. Εσύ τι πιστεύει. Περνάμε καλά, είμαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του και τον αγαπώ με όλη τη σημασία τη λέξη. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρί αυτόν. Ζηλεύω όμω και φοβάμαι ότι μπορεί να τον χάσω πάλι. Για παράδειγμα, όταν βγαίνει μόνο με κορίτσια φίλε του, ζηλεύω. Έχω νεύρα μαζί του. Γιατί δεν το θεωρώ σωστό. Και αυτό λοιπόν, όπω είπε, του δημιουργεί πίεση και ξενερώνει. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου. Τα πιέσει, θα διαβάσω τώρα. Λοιπόν, υστερόγραφο. Ήμασταν μαζί από τα 18 ή 24. Μπορεί να είναι σημαντική πληροφορία να έχει στο μυαλό σου ότι κάνουμε σεξ μία φορά την εβδομάδα. Στα καλά μα. Ή κάθε δύο-τρει εβδομάδε. Έξι χρόνια τώρα, πάντα έτσι ήταν. Σ' αγαπώ και σου φομαι. τα καλύτερα όταν αξίζει να σε καλά. Λοιπόν, 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 ελπίζω να προλάβω να τα πω όλα. Ξεκινάμε. Ωπα! Λοιπόν, κοίτα το ιστερόγραφε ήταν πιο σημαντικό από το προηγούμενο. Κοπέλα μου! Λοιπόν, μεγάλο θέμα ανοίξαμε παιδιά. Τι είναι η απιστία, τι πάνω Έχω σχέση έξι χρόνια από τα 18 στα 24 με έναν άνθρωπο. Καταρχήν να ξεκινήσω από αυτό. Πείτε με τρελή! Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν είναι η κατάλληλη περίοδος να κάνεις μεγάλη σχέση το 18 με 24. Το 18 με 24 είναι κάθε τρεις μήνες άλλος. Και ξέρω ότι αυτό είναι λίγο ένα θέμα ταμπού. Γιατί ρε παιδί μου, οι γυναίκες όταν αλλάζουμε συντρόφους, έχουμε πολύ συγκεκριμένη λέξη που μας λένε οι άντρες. Όταν το κάνουν οι άντρες είναι μάγκε. Αυτό ο μικρό ρατσισμό μου τη δίνει πάρα πολύ και πάντα μου την έδινα από μικρή. Δεν σα λέω αν είστε 18 χρονών, τρεχάτε και παρατήστε τον έρωτα τη ζωή σα, γιατί στα 18 σίγουρα έρχεται και ο πρώτο έρωτα, α πούμε, έτσι. Και είναι και πολύ βαρβάτο. Αλλά 6 χρόνια κράτησε πολύ αυτό το πράγμα, <χω> αν με ρωτά. Από τα 18 μέχρι τα 24, α πούμε, είναι μια περίοδο τη ζωή που συνήθω πειραματίζεσαι, αερωτεύεσαι, ξερωτεύεσαι, αλλάζει, κάνει, ράνει. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχει δύο-τρει σχέσει μέσα εκεί. Εσύ είχε μία. Οκ. Okay, Έρωτα. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό και συμβαίνει πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται τώρα, Το σεξ. Στα 18 με 24 για τη γυναίκα είναι μία. oh, εντάξει. Μία κατάσταση, α δηλαδή, πούμε. Φαντάζομαι ότι 18 θα ήταν και ο πρώτο σου. Πάνω κάτω, όλε οι γυναίκε κάπου εκεί πρώτο έχουμε ερωτική επαφή. Δεν μιλάω για τώρα, για την, για την νεολαία όπω την ξέρουμε τώρα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά και στη δική μου εποχή, 18 χρονών, συνήθω τα κορίτσια είχαμε την πρώτη μα ερωτική επαφή. Οπότε, άρα ήταν ο πρώτο, υποθέτω εγώ. Οπότε να έχει πάει μάλλον άντρα. Ταραν. Οπότε, μία φορά την εβδομάδα σεξ. Είσαι ερωτευμένη. Μία φορά την εβδομάδα σεξ, επαναλαμβάνω, στα καλά σας. Ξέρεις ότι υπάρχουν παντρεμένα ζευγάρια που το κάνουν κάθε μέρα. Υπάρχουν, σπάνιο. Υπάρχουν, ξέρω δύο. Επίση, για το αγόρι, το 18 με 24 είναι ε, ε, η εποχή που δεν σταματάει το πουλί του. Να το πω χοντρά. Δεν σταματάει το αγόρι. Είναι το χάι του αυτό. Αυτή είναι η ηλικία για του άντρε. Για τι γυναίκε είναι πιο μετά η ώρα μα που δεν σταματάμε. Αλλά για του άντρε είναι αυτή η ηλικία. Ξεκινάνε από τα 14 που το ανακαλύπτουν, 12, 13, δεν ξέρω, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό γιατί είναι ο γιο μου σε αυτήν την ηλικία και ταράζομαι. Το ανακαλύπτουν κάποια στιγμή στην εφηβεία και μετά δεν το αφήνουν κάτω. Οπότε είναι λογικό ένα αγόρι σε αυτήν την ηλικία να θέλει να κάνει σεξ και δύο φορέ τη μέρα. Εγώ θυμάμαι δηλαδή, ήμουν ερωτευμένη με εκείνη την περίοδο 18 με 20, ήμουνα ήμουν 22, είχα μία σχέση δύο χρόνια, δεν κάναμε άλλη δουλειά. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι τέτοια ηλικία. Επίση, δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Τι να κάνουμε, άντε ένα πανεπιστήμιο, α πούμε, και να βγούμε. Δηλαδή, το σεξ αυτέ τι ηλικίε είναι. Μ, μ, ξέρω εγώ, το 60% τη ημέρα σου ασχολείσαι με αυτό το τομέα. Δεν καταλαβαίνω τι πά να πει στα καλά μα μία φορά την εβδομάδα. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Με προβληματίζει γενικώ του τι κάνει με έναν άνθρωπο 6 χρόνια, με μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, εσύ θε παραπάνω και δεν θέλει αυτό. Θέλει αυτό και δεν θε εσύ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι μια ερωτελεστία που λέτε Τετάρτη, α το κάνουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που μόνο του είναι λάθο. Και στο υπογράφω χωρί να χρειάζεται να είμαι ψυχολόγο ή ειδήμων ή σεξολόγο ή οτιδήποτε. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Και δεν θέλω να πω το προφανέ ότι έχει άλλε. Γιατί εσύ ξέρει πώ είναι η σχέση σου μαζί του. Αλλά ένα άνθρωπο ο οποίο είναι active στο σεξ, το καταλαβαίνει. Μήπω είναι κάτι άλλο. Και δεν θέλω να σου βάλω σκέψει. Θα στο πίσω για το τέλο μια σκέψη που μου πέρασε. Αλλά εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Ένα άνθρωπο που σε αυτή την ηλικία δεν θέλει να κάνει σεξ. Γιατί δεν θα πάρω δεδομένο ότι έχει άλλε τρει, α πούμε. Θα πάρω δεδομένο ότι δεν κάνει γενικώ ότι είναι πιστό. Και ότι μία φορά έγινε αυτό που έγινε που μου λε. Κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει και είναι θέμα για συζήτηση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τον βάζει κάτω και συζητάτε. Τώρα, Παιδί μου, η προδοσία είναι μια μεγάλη ιστορία και δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα σε προδώσουν, θα προδοθείς, θα νιώθεις τσαλαπατημένη, φτισμένη. Και είναι αυτό το συνέστημα το οποίο και εγώ δεν μπορώ καθόλου, είναι το μοναδικό συνέστημα που με παραλύει, είναι το αίσθημα της αδικίας. Η αδικία είναι από τα πιο δυνατά συναισθήματα για μένα. Με παραλύει, δεν ξέρω πώς να τη δράσω, δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω, από καταστροφή μέχρι τρελά. Ε, δεν μπορώ να νιώθω ότι βάλομαι. Δεν μπορώ. Και ένα τέτοιο πράγμα, αυτό, αυτό ακριβώς που έχει ζήσει, μπορώ να σου πω ότι ένα 80-90% των γυναικών το έχουν ζήσει μαζί σου. Εγώ δεν ξέρω άνθρωπο που δεν έχει φάει κέρατο. Δεν ξέρω άνθρωπο που δεν τον έχουν χωρίσει για να πάνε με άλλοι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει ένας να έρθει να μου το πει, αλλά να είναι και ο σύντροφος μαζί να υπογράψουνε. Γιατί δεν γίνονται αυτά. Στη ζωή όλα συμβαίνουν. Θα σε κερατώσουν, θα κερατώσει, θα σε παρατήσουν, θα πέσει κάτω στα πατώματα, θα κλάψει, θα ερωτευτεί σφοδρά. Θα νομίζει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρί αυτόν τον άνθρωπο. Ε, δηλαδή, ειδικά όταν οι ηλικίε είναι πιο μικρέ, το πιστεύει κιόλα. Εγώ στην ηλικία που είμαι, ναι, σαφέστατα πληγώνομαι, εξακολουθώ κι εγώ είμαι άνθρωπο και πληγώνομαι όπω όλοι μα πληγωνόμαστε, αλλά ξέρω βαθιά μέσα μου ότι θα περάσει. Θα περάσει. Και θέλω να περάσει πια μετά από τα πολλά χρόνια, ας πούμε. Θέλω. Θέλω να επισπεύσω το χρόνο. Ο χρόνο, κάτι. Ένα από τα τσιτάτα που συχαίνομαι για όλε τι πληγέ. Αλλά να σα πω κάτι. Το κάνει. Τι γίνεται τώρα. Το θέμα δεν με αφορά ο φίλο σου. Το θέμα είσαι εσύ. Γιατί αυτό μπορεί να χωρίσετε και να πάει να κρεμαστεί ανάποδα. Εσύ γιατί χτυπιέσαι τα προβλήματα που έχει αυτό και θέλει να τα λύσει με το. Πολλοί άντρε θέλουν, α πούμε, ρε παιδί μου, να δουνε για κάτσε μου. Ωραία, είμαι αρκετά καιρό, αρκετό καιρό με αυτή την κοπέλα, α πούμε, για να δούμε. Περνάει η μπογιά μου, ή ξέρω εγώ, ρε γαμό τον τάξη, αλλά με κοιτάνε κι αυτοί που είναι φοβεροί και έχει ένα κολονά και ξέρω εγώ τι. Γιατί με τέτοια ασχολούμαστε σε αυτήν την ηλικία. Μην σα πω και πιο μεγάλοι με τα ίδια ασχολούνται, αλλά εν περιπτώσει. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα, δεν είναι δικό σου πρόβλημα. Εκτό αν του κάνει κάτι που από ό,τι βλέπω από τα συμφραζόμενα, όχι. Οπότε πάμε στην περίπτωση του άντρα Μαλάκα. Που υπάρχουν πάρα πολλέ βαθμίδε στο πόσο μαλάκα γίνεται ένα άντρα. Και υπάρχει πάντα λόγο που κερατώνει. Ηλίθιο. Αλλά υπάρχει. Μέσα του. Και συνήθω έχει να κάνει με την επιβεβαίωση. Αν περνάει η μπογιά μου, αν μπορώ να τη ρίξω αυτή, α, φοβερή τύπησα, α, με κοίταξε, α, μωρέ, πια λίγο παραπάνω, έγινε μια μαλακία, και, α, ωραία μαλακία ήτανε, μήπως την επαναλάβω, ε, τελικά αυτή είναι πιο super wow από αυτή που έχω, πάω εκεί και την αφήνω την άλλη. Πάρα πολλέ σχέσει έχουν λήξει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Χωρίζουν δύο άνθρωποι και το αγόρι ή το κορίτσι αναλόγω, ερωτεύεται κάπου αλλού και φεύγει. Και αυτό ε, θέλω να σου πω ότι είναι υγιές. Μένα μου έχει συμβεί δύο-τρεις φορές. Να είμαι σε σχέση, να νιώθω ότι είμαι ερωτευμένη, να είναι όλα καλά και ξαφνικά να δω κάποιον και να πέσω κάτω και να ξεχάσω το όνομά μου. Και να φύγω από τη μία σχέση και να πάω στην άλλη. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει δύο-τρει φορέ. Δεν ε, λέω ότι είμαι περήφανη γι' αυτό, αλλά συμβαίνει. Είναι μέσα στη ζωή. Για να συμβεί αυτό σε μια γυναίκα, είναι πολύ διαφορετικό έτσι όπω συμβαίνει σε έναν άντρα. Ο άντρα δεν είναι ανάγκη να το πολυσκεφτεί ο άντρα μπορεί, ας πούμε, να του σηκωθεί και να πει: Είναι ο έρωτα τη ζωή μου. Και αυτό να κρατήσει τρει μέρε. Και να γυρίσει πίσω κλέγοντα. Και αυτό το έχω ζήσει. Και από ό,τι βλέπω, το ζήσε κι εσύ. Γύρισε κι αυτό. Ότι εσένα ήθελε. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Κάτι έγινε εκεί πέρα και χάλασε. Για να γυρίσει σε σένα, να πει ότι δεν την ήθελε. Ότι ήταν ένα καπριτσιό. Εν πάση περιπτώσει, ότι θέλει εσένα περισσότερο, ότι νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια μαζί σου. Γιατί οι άντρε είναι πέντε χρονών, είναι αγοράκια και θέλουν τη μαμά του. Άλλο ένα κομμάτι, θα το πούμε, άλλη δόση. Επίση, υπάρχει και η συνωμοταξία των ανδρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη σχέση έτσι. Δηλαδή, ότι θέλουν κάποιον άνθρωπο δίπλα, τύπου μαμά, τύπου συνάδελφο, τύπου κολλητό, τύπου ψυχολόγο, ξέρω εγώ, βοηθό, ανηματέρ, δεν ξέρω. Πάρα πολλοί άντρε δεν μπορούν να μείνουν μόνοι του. Πάρα πολλοί. Δηλαδή με το που αφήσουν εσένα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν καβατζώσει την επόμενη για να πάνε για, Γιατί έτσι νιώθουν ασφάλεια Επίσης δικό τους πρόβλημα Δεν είναι δικό σου Το κομμάτι που σε αφορά εσένα είναι γιατί Γιατί το έκανα αυτό Αλλά πίστεψέ με δεν υπάρχει απάντηση η οποία να σε ικανοποιήσει Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο Πήγε με μία άλλη την προτίμησε για ένα αλφα χρονικό διάστημα γιατί νόμιζε ότι αυτό ήθελε. Έκανε λάθο, γύρισε πίσω. Εσύ τώρα γιατί τον πήρε πίσω, Προφανώ γιατί ήσουν ερωτευμένοι, θα πει και τα λοιπά και το καταλαβαίνω απόλυτα. Το έχω κάνει και αυτό. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Κάτι λειτουργεί μέσα μα και νιώθουμε εκείνη τη στιγμή ότι νικήσαμε. Τον πήρα πίσω. Ναι, όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι που θα σε τρώει όσα χρόνια είστε ακόμα μαζί θα σε τρώει, γιατί ουσιαστικά ναι με νίκησες αν θες κατάφερες και τον έχεις, αλλά αυτό που έχεις είναι κάτι τελικά που καταλάβει αν σ' αρέσει λες δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς αυτό, ναι, ζηλεύεις φοβάσαι ότι κάθε φορά που κάνει έτσι και βγαίνει, ότι θα ξε... αυτό καταρχάς θα είναι ο μόνιμός σας καυγάς για πάντα από εδώ και πέρα γιατί δεν του έχεις εμπιστοσύνη Τελείωσε. Από τη στιγμή που δεν του είσαι εμπιστοσύνη, διότι να. ή παίρνει απόφαση και λε: Εγώ, αυτόν τον άνθρωπο, θέλω να περάσω όλη μου τη ζωή μαζί του, δεν με ενδιαφέρει, ό,τι και να κάνει κτλ. Οπότε πρέπει να δεχτώ ένα κομμάτι του εαυτού του που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να ξενω. Κοιτάει. Δεν λέω να πηγαίνει με άλλε γυναίκε, γιατί αυτό θέλω να πιστεύω ότι όσο μπορούν οι άντρε να το κρύψουν, καλό είναι. Να μην μαθευτεί ποτέ. Γιατί μπορεί και όντω να συμβαίνει. Μπορεί. Όλα σήμερα. Δεν είμαστε 24 ώρε το 24ωρο με τον άλλον. Εάν ασχολούμαστε 24 ώρε το 24ωρο όμω με το τι κάνει ο άλλο, αυτό δεν είναι σχέση. Θα πάμε στο τρελάδικο. Και σιγά ποιο είναι αυτό θα πάρει το μυαλό μου και θα το απασχολεί τόσο πολύ για κάτι τόσο αρνητικό. Δηλαδή ξαφνικά εσένα μέσα σου φυτεύτηκε ο σπόρος της ζήλιας και έχει τελειώσει το αστείο. Με αυτόν τον άνθρωπο μονίμως θα τον ζηλεύεις. Θα ζηλεύεις τον αέρα που αναπνέει. Και για ποιο λόγο, για το σεξ τη μία φορά την εβδομάδα. Τι σου προσφέρει. Γιατί δεν μπορεί να μην σου προσφέρει κάτι. Αν δεν σου προσφέρει τίποτα δεν καταλαβαίνω τι κάνεις. Το θέμα είναι άλλο. Είναι ωραίο να είσαι σε μία σχέση στην οποία νιώθεις υπό. Πάντα υπάρχει ένα τσιτάτο, άλλο τσιτάτο, πολλά τα τσιτάτα που ξέρω, που λέει σε μια σχέση πάντα ο ένα αγαπάει πιο πολύ από τον άλλον. ξέρω. Εγώ θα πω ότι σε μια σχέση πάντα ο ένα αγαπάει διαφορετικά από τον άλλον και τελικά όταν τελειώνει κάποια σχέση, συνειδητοποιεί ότι ο λόγο που έχει τελειώσει είναι ότι δεν σε αγαπούσε όπω ήθελε. Mm, να άλλο ένα τσιτάτο, ωραίο. Αλλά όταν αρχίζετε να το εκλογικεύετε πάρα, πάρα πολύ, ειδικά όταν θέλετε κάτι να τελειώσει, ακούστε λίγο έτσι το ενστικτό σα, τι σα λέει. Το καταλαβαίνω, το νιώθω και συμπάσχω αφόρητα αυτή τη στιγμή μαζί σου. Ωραία, τελείωσε ο χρόνο, πάει αυτό. Ήταν ολοκληρώνω, πάμε για τη συμβουλή τώρα. Αλλά η δική μου συμβουλή ξέρει ποια είναι. Χώρισε. Χώρισε, κοριτσάκι μου, να κάνει τη ζωούλα σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήσουν 18, είσαι 24, έχουν περάσει 6 χρόνια με ένα μαλάκα. Συγγνώμη. Που κάνετε μία φορά την εβδομάδα σεξ. Δεν είναι δυνατόν. Δύο τα τινά είναι και θα στα πω τώρα στο κλείσιμο. <laughs> ή πηγαίνει με άλλε γυναίκε, ή είναι bisexual. Και μπορεί να έχει κάποια άλλη ζωούλα. Και μην πάθει σοκ που αποκλείεται, γιατί όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη ζωή. Όλα γίνονται. Όλα. Γιατί όχι. Επειδή μου, δεν ξέρω. Γενικότερα, όλο αυτό το θέμα ας πούμε, που υπάρχει με την απιστία και με το τι θα του κάνω τώρα και την εκδίκηση, γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι. Εγώ, δηλαδή, αν ήμουν 24 και με κερατώνει κάποιο, του είχα κάνει τη ζωή μαύρη, είχα φωσιωθεί για έξι μήνε τουλάχιστον να τον πατάω κάτω. Το έκανα. Το έκανα, το έκανα. Είχα και τότε. Το έκανα. Έπαιρνα την εκδίκησή μου, καθόμουν με popcorn μετά και του έβλεπα να, να, πέφτουν κάτω σαν ε, ο ένα άλλον. Ναι, τώρα βαριέμαι. Απλά διώχνω. Βαριέμαι. Δεν πρέπει να πάρετε λίγο πιο σοβαρά τον εαυτό σα, υπό ποια έννοια ότι να τον φροντίσετε περισσότερο, να δείτε τι σα αξίζει. Μην έχετε ητοπάθεια ότι με αυτόν εγώ έτσι έμαθα, έτσι θα συνεχίσω. Όχι, Παναγία μου. Δεν είναι η εποχή τη γιαγιά μα που έναν γνωρίζαμε και με αυτόν θα πεθάνουμε. Όχι. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Έχετε δικαίωμα να γνωρίσετε ανθρώπου, να ερωτευτείτε ξανά άλλε εκατό φορέ. Πιστέψτε με σε αυτό που σα το λέω. Όλα ξεπερνιούνται. Όλα θα βρεθεί κάποιο που θα τον αγαπήσει πιο πολύ. Θα ερωτευτεί πιο πολύ. Πίστεψέ με. Κάθε φορά την ώρα που είμαστε ερωτευμένοι, νιώθουμε ότι είναι πρώτη φορά που έχουμε ερωτευτεί. Και σε μικρή θα έχει άλλε 105. Οπότε δεν θέλω να μου την καθόλου. Ελπίζω κάπω να σε βοήθησα. Θα διαβάσω άλλο ένα γράμμα το οποίο είναι σχετικό. Γιατί όλοι έχετε ένα τέτοιο ζήτημα με το τι είναι η εμπιστοσύνη και τα λοιπά. Λοιπόν, αγαπημένη μα Μαρία, ακούγοντα ένα από τα podcast σου, οφείλω να ομολογήσω το βρίσκω φοβερή ιδέα. Μα γυρίζει εποχέ ραδιοφώνου, να σε καλά. Λοιπόν, 25 χρονών είναι η κοπέλα. Και θέλοντα να εμφανιστεί από μια γωνιά ο έρωτα μετά από δύο χρόνια single, και πολύ καλά με τον εαυτό μου, πέφτω πάνω σε περιπτώσει ανθρώπων που δεν είναι ξεκάθαροι και δεν σέβονται ότι είσαι ξεκάθαρη εσύ. Δεν θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα, καθώ θέλω να σου θέσω το εξή ερώτημα. Τι παίζει με την εμπιστοσύνη, πρέπει να αλλάξει την προσωπικότητά σου, να μην ανοίγεσαι, να μην εμπιστεύεσαι, να μην δίνει όταν το νιώθει ή απλά δεν Ασχολείσαι με την έλλειψη ντομπροσύνη είσαι εαυτό σου και α πληγωθεί. Με αγάπη μια ακόμη θαυμάστια τη ράνεια που κρύβει μέσα σου. Παιδιά <Καιδιά> μου, τι σοβαρά προφέρω. Οι σχέσει είναι δύσκολε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Γενικά, ότι οι σχέσει είναι πάρα πολύ δύσκολε. Και για να πετύχει έναν άνθρωπο να ταιριάξει και για να αντέξει η σχέση και να μπορεί να συνεννοηθεί και να πάνε όλα καλά. Τι πάνε να πει αυτό, δεν ξέρω κιόλα. 25 χρονών, δύο χρόνια σύγκρι και πολύ καλά με τον εαυτό σου. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είσαι δύο χρόνια μόνη σου και που τα έχει βρει με τον εαυτό σου και ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Το θέμα είναι ότι. Ναι, κοίταξε να δει τώρα τι γίνεται. Κάτι δεν έχει βρει καλά μέσα σου. Mm. Δεν μπορεί να πέφτει στι λάθο περιπτώσει συνέχεια. Εγώ πιστεύω, είμαι λίγο μια σχολή που λέει ότι αυτό που θέλουμε ουσιαστικά και αυτό που ονειρευόμαστε για τον εαυτό μα, το συναντάμε. Δηλαδή, ο νόμο τη έλξη λιγάκι, αυτό που ονειρευόμαστε, αυτό που προσευχόμαστε, αν θε, όταν θέλουμε κάτι, το τραβάμε. Είσαι σίγουρη ότι δεν θες προβλήματα. Γιατί ας πούμε εγώ θα μιλήσω πάλι προσωπικά έτσι. Ξέρω από τον εαυτό μου ότι έλκω όλους τους προβληματικούς. Κάπου υπάρχει μέσα μου ένας άνθρωπος ο οποίος να καλή ώρα πιστεύει ότι μπορεί να, να λύσει όλα τα προβλήματα. Και γουστάρω και λιγάκι ο άλλος να είναι προβληματική φάση ας πούμε ξέρω εγώ τι. Γιατί ξέρω να τον βοηθήσω, να τον φροντίσω, οτιδήποτε. Είναι μια μπουρδα. Είναι μια μπουρδα και είμαι... Σε πολύ καλό δρόμο να φύγει και αυτή η μπουρδα. Σε επίπεδο α πούμε σχέσει. Γιατί οι σχέσει πρέπει να είναι. Είμαστε δύσκολοι. Ο ρόλο τη γυναίκα είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει μόνο τη γυναίκα τη σεξ με το string, α πούμε. Έχει και τη μάνα, έχει και την οικοκυρά, έχει και τη μαμά, έχει και. Όλα, όλα αυτά μαζί. Οπότε. Ότι δεν σου έχει τύχει κάτι το οποίο τελικά να σ' αρέσει, δεν είναι απογοητευτικό ακριβώ. Σημαίνει ότι πρέπει να. Όχι να ψάξει, γιατί δεν γίνεται με ψάξιμο αυτό το πράγμα. Είναι κάτσε και περίμενε αυτέ οι περιπτώσει είναι λίγο θα σου έρθει αερονακατέβατο. Δηλαδή, ίσως, Εγώ το πιστεύω αυτό που είπα. Ότι μέσα μα λιγάκι ένα κομμάτι του εαυτού μα, α πούμε, μπορεί να θέλει το πρόβλημα ή μπορεί να θέλει κάτι το. Αυτό ρε παιδί μου που γουστάρουμε τα κακά παιδιά, φέρει πίνη. Τώρα, γιατί έλκουμε μαλάκες είναι μια μεγάλη ιστορία. Μήπω γιατί οι εκεί έξω είναι πολύ περισσότεροι. Μήπω το φυσιολογικό που δεν ξέρω καν τι είναι πια το φυσιολογικό μα φαίνεται περίεργο. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει κανεί την προσωπικότητά του. σα ίσα. Αν είσαι άνθρωπο ανοιχτό, γιατί λε, είμαι ανοιχτό άνθρωπο, ότι παίζει, πρέπει να, να, να μην ανέγεσαι Δεν ανοίγεσαι σαφέστατα όταν πρωτογνωρίζει έναν άνθρωπο. Δηλαδή δεν παίζει όλα στα χαρτιά, δεν λε για σου έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Λε αυτά τα κοινωνικά μόνο. Δεν λε τα βαθιά σου, τα πρώτα πρώτα, πρώτο επίπεδο ανοίγεσαι. Η έλλειψη των προσύνης δεν ξέρω τι είναι. Ότι ο άλλος είναι ας πούμε ψεύτης. Ότι σου λέει «Α, είμαι πολύ κουλ και στην πορεία ας πούμε σε θέλει με στο σπίτι κλεισμένη» γιατί μου έχει τύχει και τέτοιο μαλάκας. Που να μου το παίζει άνετο ότι είναι όλα καλά. Όχι, εγώ είμαι πολύ άνετο και μεσά στου τοπιού, ξέρω εγώ γιατί δεν ήταν ηθοποιό και τα λοιπά. πώ δεν με έσφαξε να με βάλει στο ράφι, α πούμε. Πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Αλλά επουδενή, τι πάει να πει να μείνει ο εαυτό σου. Πώ γίνεται να μείνει ο εαυτό και να κάτι άλλο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, α πούμε, βγαίνει ο εαυτό. Ξεπηδάει από μέσα το Alien και λέει: Όπα, είμαι κι εγώ εδώ, α πούμε. Πώ λέει, δηλαδή, θα καταπιεστεί για να έχει σχέση. Ο Χριστό και η Παναγία. Και βέβαια θα πληγωθεί. Υπάρχει περίπτωση να κάνει σχέση χωρί να πληγωθεί. Υπάρχει περίπτωση να, να μπει στο τέριτόρι του ε, έρωτα και να μην φά και τρία χαστούκια, α πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ ειλικρινή. Πάρα, με, το, με τον εαυτό σου όχι με τον άλλον. Χεσμένο τον έχω τον άλλον. Με τον εαυτό μα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Τι θέλουμε. Και όχι να κάνουμε ότι αυτό που έχουμε είναι αυτό που θέλουμε. Γιατί το να καμωνόμαστε ότι ναι, μου αρέσει πάρα πολύ τον θέλω και αυτά, και από μέσα όμω να μην σου κάνει τίποτα και το από μέσα σου να σου χτυπάει η πορτούλα και να σου λέει σε παρακαλώ, ξεκόλα μαλάκα, δεν περνάω καλά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε όλε τι σχέσει. Νομίζουμε, καμονόμαστε ότι είναι αυτό που, που, που γουστάρουμε, που θέλουμε και τελικά είναι αυτό που μπορούμε. Μέχρι εκεί μπορούμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Είμαστε γυναίκε. Γεννάμε. Είναι δυνατόν, δηλαδή, να μην μπορώ να ρημάσω το βιάλο και εσύ και ο σου. Σε καμία περίπτωση, καμία έκπτωση. Εγώ, εντάξει, από τότε που, α πούμε, μεγάλωσα κάπω και ρήμασα και έκανα παιδί, Είπε ότι θα βάλω λίγο νερό στο κρασί μου. Είπε ότι θα, θα μεγαλώσω κι εγώ. Θα είμαι ένα άνθρωπο λίγο πιο σοβαρό. Ε. Δεν θα είμαι η τρελή του χωριού, α πούμε. Θα τα δω πιο όριμα τα πράγματα. Θα συμβιβαστώ. Ο, και περάσαν κάποια χρόνια. Και αφού βάραγε από μέσα τα κουδούνια και σηματάκια καπνού μου, έκανε η μικρή Μαρία και σήματα μόρ και αυτά. Τελείωνε, τελείωνε, τελείωνε. Θα πάθεις κάτι. Αποφάσισα πω όχι. Όχι. Αν η απόδειξη ότι είμαστε μεγάλοι είναι ότι ο συμβιβασμό. δεν θα μεγαλώσω, παιδιά. Δεν θα μεγαλώσω. Θα χωρίζω, δεν θα παντρευτώ, θα ερωτεύομαι, θα πλακώνομαι και ο επόμενο. Όποιο δεν μπορεί να πάει σπίτι του, μα δεν έχετε κάτι άλλο. Τον εαυτό σα μόνο έχετε και τον εαυτό σα πρέπει να προσέχετε. Τι σχέση έχει ο άλλο. Οποιοδήποτε άλλο. Θα πεθάνω εγώ για τον. Όχι, χρ... κανεί δεν πέθανε για κανέναν. Όχι, υπάρχει ο χώρο που αγαπάμε τον άλλον και υπάρχει και ο χώρο ο δικό μα. Βρισκόμαστε, αγαπιόμαστε και μετά ο καθένα έχει το χώρο του που βλέπει αν νιώθει καλά με όλο αυτό. Αν δεν νιώθει καλά με όλο αυτό, τι θα προσποιηθώ, ότι όλα τέλεια. Δεν λέω ότι δεν περνάμε από περιόδου που προσποιούμαστε. Εγώ πολύ, πάρα πολύ, νόμιζα και δεν άκουγα το παιδάκι από μέσα τη μικρή Μαρία που όριότανε. Κάποια στιγμή την άκουσα. Ευτυχώ. Λοιπόν, εδώ δεν θα δώσω συμβουλή, αλλά θα σα πω πώ έχω αντιμετωπίσει εγώ τέτοια διλήμματα. Φόβο λέει ότι δεν θα μείνω μόνη μου στη ζωή μου. Δεν είναι τόσο μεγάλο που να με αναγκάσει να ερωτευτώ ή να συμββαστώ με κάποιον άνθρωπο. Συντοπίσει ότι η να συμβαστω με καποιον ανθρωπο συνειδητοποιησα οτι η αναγκη μου για ανεξαρτησία είναι πολύ μεγαλύτερη από την ανάγκη μου για συντροφικότητα. Πάρα πολλέ γυναίκε εκεί έξω είναι έτσι. Και σκασίλα μου, τι θα πούνε, πώ θα είναι. Αν θα μείνω. δεν θα μείνω μόνη μου στη ζωή μου, θα φορτωθώ σκολητέ μου. Μια χαρά θα περάσω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο έρωτα έρχεται εκεί που δεν το περιμένει και δεν μπορεί να το οργανώσει αυτό το πράγμα. Καθόλου. καθόλου. Ένα φίλο μου είπε ότι καταλαβαίνει ότι έχεις ενηλικιωμένη όταν η επιθυμία έχει απόσταση από την <μπ> απόφαση. Το βρήκα. Όταν αυτό που επιθυμούμε ή το συνέστημα, εμπάση περιπτώσει, έχει απόσταση από την υλοποίησή του. Αυτό λέει είναι οριμότητα. Ξέρω πολύ περίεργα τα θέματα της καρδιάς. Matters of the heart, δεν ξέρω. Και εγώ που τα λέω αυτά επίσης δεν ξέρω, έτσι. Αλλά κάπως έχουν μια λογική περίεργη. Να είστε καλά. Ακούσατε τη Μαρία Σολομού. Στο όσα ξέρει Μαρία. Μια μεγάλη αγκαλιά από μακριά σε όλους σας. Σας φιλώ πολύ, πολύ, πολύ. Μπορείτε να μου στείλετε τα γράμματά σα στο maria.solomoupapakipot.gr και στο Instagram μου, αν θέλετε, Μαρία Σολομού Και αν θέλετε να ακούσετε και άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο po.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Κούλβιτ. Cool Επιθυμία για ζωή. Χωρί συντηρητικά και τεχνητά αρώματα. Χωρί προσθήκη ζάχαρη. Χωρί γλουτένη. Με ελάχιστε θερμίδε. Σε τρει υπέροχε γεύσει. Κούλβιτ cool Sport. Με γεύση ανανά, blueberry και passion fruit. Κούλβιτ cool Balance. Με γεύση μάγκο, γουάβα και ακτινίδιο. Κούλβιτ cool Active. Με γεύση πορτοκάλι, κίτρο και άρωμα κουφοξιλιάς Κούλβιτ. Cool Επιθυμία για ζωή. Το καλό να ακούγεται.